Φαν Ράνσμπεκ και ο Φροξιλιά. Ένα 4-4-2 για τον Νίκο Καραγεωργίου, που έχει τον Μπούντιμιρ και τον Ντίξον στην κορυφή τη επίθεση. Αυτή είναι η εντεκάδα για το Παραλίμνη. Στον πάγκο Κωνσταντίνο, αναπληρωματικό θεματοφύλακα. Τσακλίμπα με Φερνάντε και Φοφανά. Νομίζω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Δύο ομάδες έχουν ενδιαφέρουσα προϊστορία. Θα τα πούμε έτσι και στη συνέχεια. Έχουμε αγώνες που έχουν σημειωθεί πολλά γκολ και αρκετές ισοπαλίες σε κάποιες περιπτώσεις. Όλα αυτά θα δούμε πώς θα κυλήσει το σημερινό παιχνίδι. Στις πρώτες αναγνωριστικές μπαλιές θα μετόπιστε για την ομάδα της Δόξας, με τον Λεάνδρο να δίνει στον έτερο Βραζιλιάνο τον Λεωνάρντο, παρτενέρ του στο χώρο των στόπερ, των κεντρικών αμυντικών. Ο Φοφανά. Αλλά πήγε στον Wilson, διορθώνω, πίσω η μπάλα, φοβάμαι ήταν δίπλα. Με την Δόξα, επαναλαμβάνω, να έχει αυτή τη σημαντική απουσία του Λόπο για την κορυφή της επίθεσης. Να δούμε πώς θα παρουσιαστεί σήμερα ο Wilson. Απ' την άλλη, η Ένωση καλείται να ξεπεράσει τα σοβαρά αμυντικά προβλήματα που έχει στο σημερινό παιχνίδι. Ένα πρώτο φάουλ στην αναμέτρηση είναι για την Δόξα, πάνω στον Wilson. Άτος εδώ. Πρώτη εκτέλεση, αυτό είναι το φάουλ, υπάρχει. Στην αρχή ζήτησαν φάουλ, στη συνέχεια το έδωσε ο Νικόλας Αθανασίου. Στην πρώτη φάση άφησε να εξελιχθεί το παιχνίδι σε μαρκάρισμα που έγινε πάνω στον Εντμάρ. Λοιπόν, πρώτο φάουλ στο παιχνίδι με τον Ρικάρντο Φερνάντες. Από εκεί δεν θα πάει απευθείας βέβαια. Αλλά έχει ήδη μαζευτεί πολλοί κόσμος από πλευράς Δόξα στα καρέ του Αμπάρη και όλη η Ένωση πίσω. Ρικάρντο Φερνάντες, σπεσιαλίστα στα φάουλ. Τώρα εκτελεί ο Φερνάντες με φάλτσο κεφαλιά. Καλή ευκαιρία για τη Δόξα. Η πρώτη στο παιχνίδι. Πετάχθηκε πιο ψηλά ο Λεάνδρος στην πλάτη της άμυνας. Άτος εδώ, ο κεντρικός αμυντικός της Δόξας. Πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι είναι για την γηπεδούχο ομάδα. Βλέπετε εδώ, πετάγεται στην πλάτη της άμυνας, αλλά η κεφαλιά του είναι πάρα πολύ κακή. Μακριά από την νηστεία του Αμπάρη. Μια βαθιά μπαλιά εκεί που κινεί το Παουλίνιο. Πρώτη κεφαλιά από τον Σίλβα. Πάλι ο Σίλβα με τον Γουίλσον. Ο Σίλβα θα νικήσει αυτή την αέρια μονομαχία. Προξιλιάς, αυτή η μπάλα που πέρασε για τον Βαλιάνο. Από εκεί με τον Ντίξον να κάνει ωραία κίνηση. Κάνει και μια παλιά χαμηλά στα χέρια του Νέγκρι, δεν απειλεί. Έκανε κίνηση και ο Μπούντιμιρ την ίδια ώρα, αλλά η προσπάθεια του Ντίξον πάει απευθείας πάνω στα χέρια του Αλεξάνδερ Νέγκρι. Αναγνωριστικό παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά και λογικό είναι, ίσως και πάρει, ίσως να πάρει και περισσότερο χρόνο για τις δύο ομάδες να δουν τα πατήματά τους, να βρουν τα πατήματά τους, αλλά και να δουν παράλληλα πώς κινείται ο αντίπαλος. Η Ένωση που περιμένει τους παίκτες της Δόξας από τη μεσαία γραμμή και πιο πίσω. Δημητρίου, ωραία κίνηση, πήρε μπάλα. Βγάζει και την σέντρα, η κόντρα θέλει να διώξει αρχικά ο Πιερέτης. Επιμένουν οι της Δόξας με τον Φοφανά τώρα. Ταουσού Φοφανά για τον Παουλίνιο. Η κόντρα, πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι είναι για τη Δόξα. Στο 4. Με τον Ρικάρντο Φερνάντες να πηγαίνει για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Λίγα μέτρα φορά τον αρχηγό της Δόξας. Πάλι το ίδιο σκηνικό στα καρέ του Αμπάρη, με πολύ κόσμο από πλευράς γηπεδούχων και όλη την Ένωση πίσω εκτός από τον Φροξιλιά. Τώρα εκτελεί ο Φερνάντες με πολύ φάλτσο, αλλά πήγαινε προς την οθεία του Αμπάρη. Παραλίγο εκεί να γίνει το λάθος, διώχνει ο Μπούντιμιρ. Ίσως και με τον νόμο, πάντως χέρι δεν θα είναι να υπάρχει. Κάποιες έτσι διαμαρτυρίες και αρές από τους παίκτες της Δόξας. Δόξα πήγε να απειλήσει εδώ με αυτή την στημένη φάση με το κόρνερ του Ρικάρντο Φερνάντες.
πάμε για μια πρώτη βόλτα στον αγωνιστικό χώρο, στον Άρη Κυριάκου. Να δούμε εδώ την παλιά με τον Dixon, η έμεση μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα, η κόντρα, κόρνερ και για τον Παναλίμι. Άλλη πρώτη προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους με τον Chris Dixon, ο οποίος μαζί με τον Μπούτιμιρ θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος για τους VCD για να πάρουν αποτέλεσμα σήμερα απέναντι στην Δόξα. Ένα πρώτο κόρνερ για την ένωση στο παιχνίδι με τον Βασίλη Βαλιάνο, να το εδώ, να πηγαίνει για να το εκτελέσει, ζητάει άλλη μπάλα, θα τη δώσει και ο Βυσίδικας, από τα Ball Boy. Στο έκτο λεπτό, με φάλσο το κόρνερ, κεφαλιά προς τα πίσω, διώχνει ο Παουλίνιο. Με δύναμη έχει βγει μπάλα σε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Να ο Νίκος Χαραγεωργίου, βλέποντας την ομάδα του στην πρώτη προσπάθεια να απειλήσει οργανωμένα την εστία του Νέγκρη. Πλάγιο πάλι με τον Βαλιάνο, πήγε από την άλλη πλευρά τώρα, σε σχέση με το κόρνερ που εκτέλεσε πριν από ένα λεπτό. Φοφανά. Φερνάντες θα πάρουν με τον Φαν Ράνσμπεκ της Ένωσης. Κανένα πρόβλημα πάντως για τον Νέγκρη που θα μαζεύει σταθερά και θα δώσει για τον Λεωνάρντο. Μια κάθετη για τον Μπούντιμιρ, τον Κροάτι να πηγαίνει σε πλάγια θέση έχοντας κοντά του τον Εντμάρ Λασέρτα. Σέντρα τώρα με κόντρα και τον Γκαράι σε πρώτο χρόνο να διώχνει. Προσπαθούν να απομακρύνουν τη Δόξα. Ένα σουτ πάνω σε παίχτες της γηπεδού ομάδας από πλευράς Παραλιμνίου. Είναι η έμεση τώρα σε αυτό το τελευταίο τρίλεπτο που θέλει να μεταφέρει το σκηνικό πίεσης κοντά στα καρέ του Νέγκρη. Ίσως να το αντιλήφθηκε αυτό ο Λούκας Χατζηλούκας. Άρη σηκώθηκε έτσι να δώσει κάποιες οδηγίες από ό,τι είδα εκεί στον πάγκο της Δόξας. Αυτή την ώρα οι οδηγίες των Wilson για να παραμένει ψηλά και να αναγκάζει οι παίχτες του Παραλιμνίου να μένουν πίσω για το μαρκάρισμά του. Κάποιες ατομικές συστάσεις και από τους δύο τεχνικούς αυτό το ξεκίνημα, τόσο από τον κύριο Καραγιοργίου και από τον κύριο Χατζηλούκα, σε σχέση με τις προσωπικές πρωτοβουλίες πρέπει να παίρνουν οι παίχτες των δύο ομάδων. Ο Παουλίνιο άκουσε νωρίτερα τον τεχνικό του να δίνει κάποιες οδηγίες προκειμένου να επιτύχει και αυτός όποτε γίνεται εθνικό. Εδώ υπάρχει πολύ δυνατό φάουλ, η πρώτη κάρτα στο παιχνίδι είναι γεγονός. Πάρα πολύ δυνατό φάουλ, να δούμε αν υπάρχει και πρόβλημα. Ένα φάουλ που κάνει ο Κοσμά, προς εδώ νεαρός αμυντικός της Ένωσης. Ο Στέλιος ο Δημητρίου κάτω, αν πρόλαβα να δω καλά. Όντως είναι ο Δημητρίου, πήγε με πολύ δύναμη ο Κοσμά, επικίνδυνο παίξιμο εδώ και απόλυτα σωστή η κάρτα στον αμυντικό της Ένωσης. Λοιπόν, έχει συγκεκριθεί ο Δημητρίου, το φάουλ που εκτελείται με κοντινή πάσα του Λεωνάρντο στον Λεάνδρο, πάλι στον Λεωνάρντο. Κάβελ, βάλε σώμα! Βγαίνει ο Σίλβα πρώτο στην μπάλα. Παίρνουν εκ νέου τη Δόξα με τον Δημητρίου. Εντμάρ, Φερνάντες, Γκαράι. Στον ξεμαρκάρι στο Παουλίνιο. Κατέβασε αυτό στην μπάλα. Και τη μία η σέντρα. Φερνάντες δεν θα προλάβει. Πάει ο Βίλσον πάντως εκεί. Δημητρίου. Δόξα που θέλει να απειλήσει η σέντρα από τον Δημητρίου. Μπαλά περνάει από όλου απευθεία. Μετά από αρκετά λεπτά είναι η σειρά της Δόξας τώρα να μεταφέρει το σκηνικό στα καρέ του Αμπάρη. Σε αυτή την παλιά πάντως του Στέλιου Δημητρίου δεν απειλήθηκε εδώ η άμυνα της Ένωσης. Με την μπάλα να περνάει εκτός και τον Ελλαδίτη Πορτιέρο να δίνει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με κοντινή πάσα για τον Πιερέτη. Σίλβα. Μπάλα πάει πίσω σε ένα χώρο που είναι ο Λεωνάρντο. Άρη στην άμυνα της
Ένωσης. Ανεβαίνει κάποιες φορές πιο ψηλά ο Μπάουμαν, ο Ολλανδός, ειδικά στις στιμένες φάσεις, ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά τον πόη των Νίκος Καραγεωργίου. Όταν επιτίθεται η Ένωση, πάει πιο μπροστά στα αμυντικά χαφ μαζί με τον Φαν Ράσμπερ και επιστρέφει εκεί ο Πιερέτης. Κάποιες προσαρμογές που γίνονται για να μην υπάρχουν κενά. Να μην υπάρχουν κενά και ουσιαστικά ο Πιερέτης δεν είναι ψηλό παιδί, οπότε θέλει στα στημένα κυρίως να γυρίζει πίσω τον Ολλανδό, τον Καραγεωργίου. Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από το ξεκίνημα, σε αυτές τις πρώτες φάσεις που θέλει να δημιουργήσει η Δόξα. Σέντρα του Φοφανά στα χέρια του Αμπάρη. Ένας που θέλει να βγει μπροστά με τον Βούξεβιτς. Φροξιλιάς, αλλάζει παιχνίδι, διώχνει ο Παουλίνιο, πρωτού Ντίξον. Βαλιάνος, μπάλα που πήγε για τον Βέλγο, τον Φαν Ράνσμπεκ. Ούντιμιρ θα γυρίσει, προσπάθησε να γυρίσει προς τον τον Μαυροβούνιο, τον Βούξεβιτς, χωρίς να τα καταφέρει. Λόπες, κοντά του Δημητρίου, εκεί πάει μπάλα. Γκαράι. Με ένα αμυντικό μέσο προς τον παρόν η Δόξα. Παουλίνιο. Φοφανά. Βγαίνει σέντρα. Πρώτη κεφαλιά από τον Πιερέτη. Από τον Γκαράι για τον Λεάνδρο. Και από εκεί στον Λεωνάρντο. Αλλά το μετώπιση δεν ξεκινάει η προσπάθεια η Δόξα. Έγινε το λάθος. Βγαίνει πάνω στην μπάλα ο Μπάουμαν. Το διορθώνουν πάντως οι της Δόξας. Δημητρίου. Φερνάντες να χάσει την μονομαχία. Αρχισύριγμα για φάουλ για την Ένωση αυτή τη φορά. Πάνω στον Βούξεβιτς. Του δίνει το χέρι ο Στέλιος Δημητρίου. 12 λεπτά στο μακάριο χωρίς γκολ. Με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν σιγά σιγά τον ρυθμό τους. Λόπες πλάγιο είναι για τη Δόξα. Με τον Φοφανά να πηγαίνει εκεί. Άφησε τελικά για τον Παουλίνιο. Λεάνδρο. Λεωνάρντο τώρα για τον Εντμάρ. Κάνει κίνηση ο Εντμάρ. Βρίσκοντας χώρο Βίλσον. Δημητρίου με τη μία η μπαλιά. Απευθείας out. Έκανε κίνηση ο Εντμάρ, ο οποίος βρέθηκε από το αριστερό άκρο της άμυνας στην περιοχή του Αμπάρη, χωρίς πάντως να προλάβει την μπαλιά, την δυνατή μπαλιά από τον Στέλιο Δημητριού. Όλα αυτά και ενώ συμπληρώνουμε 13 λεπτά παιχνιδιού. Αμπάρης. Τώρα θα διώξει. Καράι. Φοφανά. Πάλι ο Φοφανά θα περάσει και τώρα παίρνει και το φάουλ από τον Βαλιάνο. Διαμαρτυρίες από πλευράς Δόξας για κάποια κάρτα. Φάουλ υπήρχε παντός. Κάρτα ίσως να ήταν και λίγο αυστηρή. Τελευταία φορά που οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στα πλαίσια του πρωταθλήματος ήταν το 2014, Μάρτιο του 2014, με ισοπαλία εδώ στο Μακάριο, με γήπεδο Φωτιά Δόξα. Να δούμε αυτό το φάουλ με τον Φερνάντες, με πολύ δύναμη και φάλτσο Αμπάρης θα μαζέψει. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής οι φιλοξενούμενοι με τον Βαλιάνο. Μπάουμαν. Βούξεβιτς. Ο Μπάουμαν και πάλι. Αλλά στον Βούξεβιτς κάνει κίνηση ο Μαυροβούνιος. Θέλει να περάσει. Θα κόψει ο Γκαράι Λόπες. Και βγάζει μια παλιά κάτω από Φανά. Δεν υπήρχε κάποιο φάουλ.
Ρεφερή είναι, έχει οπτικό πεδίο μπροστά στον τον επόπτη. Τη φάση, γι' αυτό και ο Φοφανά διαμαρτύρεται στον βοηθό, τον κύριο Μαρίνου. Κεφαλιά από τον Γκαράι που κάνει αρκετή δουλειά σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα ως αμυντικός μέσος για την Δόξα. Δόξα η οποία την επόμενη αγωνιστική πάει Λεμεσό για να παίξει στο Τσίριο με τον Απόλλωνα, ενώ η Ένωση θα υποδεχτεί την ΑΕΛ και αυτό το παιχνίδι είναι Σάββατο, όπως και αυτό της Δόξας. Η άνετη αγωνιστική έχει 4 αναμετρήσεις το Σάββατο και τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι πειρασμένα 2 την Κυριακή και 1 την Δευτέρα, το πρόγραμμα που ολοκληρώνεται με το Άρης Νέα Σαλαμίνα στην επόμενη στροφή του πρωταθλήματος. Μερολογιακά μπαίνουμε και στο Νοέμβριο. Και από την επόμενη αγωνιστική οι αναμετρήσεις θα αρχίζουν και νωρίτερα πλέον, από τη στιγμή που αλλάζει η ώρα. Θα έχουμε παιχνίδι 4 το απόγευμα την Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Πάφος, στο Παφιακό Πάφος. Ανόρθωση, παιχνίδι από την ΣΥΤΑ Βυζική αυτή η αναμέτρηση. Σύριγμα τον διαιτητή για φάουλ που κάνει ο Λοΐζος Κοσμά πάνω στον Στέλιο Δημητρίου. Θυμίζω την νωρίτερα δυνατό φάουλ του Κοσμά πάνω στον Δημητρίου έφερε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι για τον αμυντικό της Ένωσης. Αυτή είναι η προηγούμενη φάση. Παουλίνιο. Λεωνάρντο για τον Εντμάρ. Πάμε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο, στον Άρη Κυριάκου. Τι νεότερο μπορούμε να μεταφέρουμε από τους δύο πάγκους. Βλέπω τον Νίκο Καραγεώργιο, είναι πόσο όρθιο πάντως, Άρη. Ναι, ζητά περισσότερες βλέψεις επιθετικές από τον Φροξιλιά, ο κ. Καραγεώργιου Αλκή. Περισσότερο να βοηθά τον Μπούντιμιρ και τον Ντίξον για να γίνεται πιο ευέλικτη η ένωση επιθετικά. Όσο ο Φροξιλιάς έρχεται στο κέντρο και προσπαθεί να πάρει μπάλες από εκεί, θεωρεί ο κ. Καραγεώργιου πως αδυνατίζει έτσι η επίθεσή του και έτσι δεν μπορούν οι υπόλοιποι συμπαίκτες του να φέρουν την μπάλα ώστε να γίνει η ένωση επικίνδυνη επιθετικά. Στον αντίποδα, ο κ. Χατζηλούκας θέλει περισσότερη ισορροπία στις γραμμές της Δόξας και γι' αυτό φωνάζει ατομικά σε κάποιους ποδοσφαιριστές που ήθιστε να ξεφεύγουν από την θέση τους ή να μην μπορούν να δίνουν σωστά την πρώτη πάσα. Mm-hmm. Θέλει καλύτερη ισορροπία στις γραμμές του και σίγουρα πρέπει να ανεβούν παραπάνω οι παίκτες της Δόξας από τα άκρα. Αυτό ζητούσε προηγουμένως από Στέλιο Δημητρίου και Φοφανά, προκειμένου να γίνει και πιο επικίνδυνη η γηπεδούχος ομάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ένωση θέλει να βγει στο προσκήνιο. Η πάσα του Μπούντιμιρ. Μπερδεύτηκαν εκεί του Παναλιμνίου, αφού θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν το κενό που πήγε να δημιουργηθεί στο κέντρο της άμυνας με τον Μπούντιμιρ να πασάρει για τον Φροξιλιά. Αυτός να χάνει ουσιαστικά την μπάλα και στην εξέλιξη το σκηνικό να μεταφέρεται στην μεσαία γραμμή. Πλάγιο είναι για την. Πλάγιο έχει βγει μπάλα, αλλά είναι κάτω και ο Παουλίνιο, τον βλέπετε εδώ. Από την προηγούμενη φάση εδώ, στην προβολή που έκανε με δύναμη ο Βέλγος ο Φαν Ράνσμπεκ με τον Παουλίνιο. Να έχει σηκωθεί και να συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι. Λοιπόν, θα τηρηθεί και το fair play, ο Φερνάντες θα γυρίσει στο Ναμπάρι. Κατοχή μπάλας είναι κοντά στο 56% για την Δόξα μέχρι στιγμής. Στο 44% για την Ένωση. Δεν έχουμε κάποια σουτ στην εστία των δύο ομάδων. Και από ένα κόρνερ έχει κερδίσει η Δόξα και η ομάδα του Παραλίμνου. Αυτά έτσι όσον αφορά κάποια στατιστικά στο πρώτο σχεδόν 20 λεπτό εδώ στο Μακάριο. Παουλίνιο. Διώχνει ο Πιερέτης. Χωρίς γκολ και το παιχνίδι στο Δασάκη, εθνικός ΑΕΚ είναι στο 0-0. Φοφανά, ωραία κίνηση, κάνει και το γύρισμα, η κόντρα από τον Μπάουμαν, έδιωξαν στη συνέχεια.
τον Βούντιμιρ να προσπαθεί, τον Λεάνδρο να παίρνει μια πρώτη κεφαλιά, επιμένουν οι της ένωσης με τον Βούξεβιτς. Πάσα για τον Φροξιλιά, βρίσκει χώρο, κάνει και το σούτεψ. Καλή σκέψη από τον Δημήτρη Φροξιλιά, η μπάλα εκτός εστίας. Δεν είναι το πρώτο σου για την ένωση με κάποιες καλές προϋποθέσεις όπου θα μπορούσε να απειλήσει ο Ελλαδίτης μέσος. Με τον Έγκρι να δίνει συνέχεια. Κεφαλιά τον Ντίξον. Πρέπει να προλάβει ο Βαλιάνος και θα τα καταφέρει. Μπούντιμιρ. Βούξεβιτς έχει μεταφερθεί στον άξονα. Έγινε το λάθος. Ευκαιρία για την ένωση μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα έρχεται ο Μπούντιμιρ. Η κόντρα δεν έχει απομακρυνθεί. Η μπάλα ο Εντμάρ, ο Μπούντιμιρ. Η μπάλα κάπου βρήκε και πάει σε κόρνερ. Καλή στιγμή για την ένωση που πήγε να εκμεταλλευτεί λάθος από πλευράς Δόξας. Νομίζω ο Ντάνι Λόπεζ ήταν αυτός που έκανε αρχικά το λάθος. Θα το βρούμε στο replay, αλλά η ουσία είναι ότι η ένωση απειλεί εδώ και κερδίζει ένα corner τελικά. Αυτό είναι το κέρδος για τους φιλοξενούμενους. Στην φάση πάει ο Φροξιλιάς για να το εκτελέσει αυτό το δεύτερο corner στο παιχνίδι για την ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου. Κοντινή πάσα από τον Φροξιλιά. Βαλιάνος, Φροξιλιάς και πάλι τώρα η σέντρα. Θέλουν να διώξουν της Δόξας, θα καταφέρουν σε πρώτο χρόνο. Πάει ο Φερνάντες, θύμισε μπάλα. Ο Γουίλσον, ευκαιρία, τρέχει και ο Δημητρίου. Υπάρχει φάουλ εκεί, αφήνει, όχι. Θα το δώσει, έκανε κίνηση να το δώσει, έτσι νομίζω Άρη. Ο διαιτητής είναι να σφυρίξει και τελικά άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Ναι, δίστασε. Και φάουλ τελικά είναι για την Ένωση. Φάνηκε αρχικά ο ρέφερι να δίνει φάουλ, να σφυρίζει. Δεν βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα, δεν το σφυρίξει όμως. Οπότε συνεχίστηκε το παιχνίδι και στην συνέχεια εδώ είναι η φάση. Υπάρχει επαφή σίγουρα. Κάθεται για τον Μπούντιμιρ, βγαίνει ο Νέγκριν και θα μαζέψει. Γκαράι. Πάει λίγο να ανέβει ο ρυθμός του αγώνα. Βίλσον. Δημητρίου, άνοιξε περισσότερο. Πίσω η μπάλα για τον Νέγκρι. Τα πόδια του Γκαράι. Πλάγιο που είναι για την Δόξα αυτή τη φορά με τον Παουλίνιο. Φερνάντες, Φοφανά, Λεάνδρο, Γκαράι. Άφησε έξυπνα ο Φερνάντες. Παουλίνιο, η Δόξα τώρα στο προσκήνιο με τον αμυντικό της χαμηλά. Ο Βίλσον δεν κάνει το κοντρόλ, διώκνει ο Σίλβα. Βούξεβιτς, η σειρά τώρα της Ένωσης να προσπαθήσει να βγει στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τρέχει ο Φροξιλιάς, θα προλάβει. Βγάζει και την παλιά με τη μία. Και νέο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Ανέβηκε πλέον ο ρυθμός του παιχνιδιού. Φαίνεται ότι υπάρχει θέληση και από τις δύο ομάδες να πετύχουν ένα πρώτο γκολ στο παιχνίδι και να χτίσουν στη συνέχεια πάνω σε αυτό. Είμαστε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, στο 24ο λεπτό. Με τον Φροξιλιά. Και παλιά πάει προς τα πίσω, ευκαιρία σημαντική για την Ένωση. Πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Βούξεβιτς. Αυτός πετάχθηκε τελευταίο στην πορεία της μπάλας, πέρασε από όλους. Δεν ξέρω αν έχει βρει στο κεφάλι του Μπούντιμιρ. Πάντως ο Βούξεβιτς, τον βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο, είναι αυτός ο οποίος έκανε τελευταίο στην προβολή, χωρίς εν τέλει να καταφέρει να απειλήσει τον Έγκρι. Βρίσκει μπάλα στον Μπούντιμιρ και βλέπετε η προβολή του Βούξεβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η καλύτερη στιγμή στο παιχνίδι είναι για την Ένωση στο 24. Βίλσον κράτησε την ισορροπία του από το μαρκάρισμα εκεί του Σίλβα, αλλά πάει πίσω για τον Λεωνάρντο. Βούξεβιτς.
κόντρες. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, αφήνει ο ρέφερι. Φερνάντες, Φοφανά. Δυνατές μονομαχίες πήραν με τον Φαν Ράντσμπεκ οι φιλοξενούμενοι. Βούξεβιτς, Ντίξον και φάουλ στον Φοφανά στη συνέχεια από τον Κρις Ντίξον. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Ντίξον, το εκμεταλλεύτηκε ο Φοφανά και πήρε και το φάουλ στη συνέχεια. Μικρή διακοπή, πάμε στον αγωνιστικό χώρο, στον Άρη Κυριάκου. Άρη. Εδώ και λίγη ώρα δεν έχουμε πολλές οδηγίες, κυρίως από τους γηπεδούχους. Αλκή, αυτός που σηκώνεται περισσότερο για να δώσει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του, είναι ο κ. Καραγεωργίου. Με την δόξα να προσπαθεί να βάλει την μπάλα κάτω. Όμως τους παίκτες της Ένωσης να κερδίζουν συνήθως το κέντρο, έτσι δεν τρομολογούνται ευκαιρίες στα τελευταία λεπτά. Με εξαίρεση την τελευταία που είδαμε στο 24 από την προβολή του Βούξεβιτς, από στημένη μπάλα. Θα λέγαμε πως στα τελευταία λεπτά, αν και αρχικά ήταν πολύ σκληρό το παιχνίδι, οι παίκτες των δύο ομάδων προσπαθούν να βάλουν την μπάλα κάτω και να κάνουν παιχνίδι. Και αυτό είναι καλό για το θέμα που θα παρακολουθήσουμε. Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Κάνει κίνηση ο Εντμάρ, ήρθε με δύναμη τα μετωπίστε, όμως η πάσα του Δημητρίου δεν είναι καλή. Με αποτέλεσμα να διώξουν οι της Ένωσης. Η μπάλα πάει πίσω με τον Μπούντιμιρ να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί το λάθος. Δυνατό σουτ έξω. Καλό σουτ από τον Κροάτη, τον Μάριο Μπούντιμιρ, ο οποίος έπιασε ένα δυνατό σουτ έξω από πλάγια θέση, προσπαθώντας να απειλήσει τον Νέγκρι. Αλλά πέρασε λίγο έξω από την εστία της δόξας. Παολίνιο τρέχει, θα προλάβει, όχι, πλάγιο είναι. Πλάγιο με τον Βαλιάνο. Βούξεβιτς. Αμυνά, ο Γκαράι, έγινε το λάθος, ο Μπούντιμιρ. Κρατάει μπάλα. Περιμένει βοήθεια, έρχεται ο Βαλιάνος. Φαν Ράντσμπεκ, Βαλιάνος, Φοφανάφαλ. Έξω από την περιοχή, από πλάγια θέση. Να θυμίσω ότι οι συνδρομητές της Cita Vision έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα διπλό εισιτήριο για τους εντός έδρας αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας. Μπορείτε να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, πάρε θέση στην κερκίδα. Πολύ απλά τα πράγματα. Μπαίνετε στην επίσημη ιστοσελίδα της Cita, cita.com.cy/tv, ή στέλνετε ένα μήνυμα SMS χωρίς χρέωση με το λεκτικό on play στον αριθμό 8000 για να διεκδικήσετε εισιτήρια της αγαπημένης σας ομάδας. Μιλάμε για ομάδες που είναι στις οποίες μάλλον είναι χορηγός η Cita. Φάουλ με το προξιλιά για την Ένωση από επικίνδυνο σημείο. Η μπάλα δυνατά από όλους περνάει. Δεν θα βγει out, θα βγει σε πλάγιο out τελικά. Αυτό πήρε πάρα πολύ φάλσο και πήγε στην άλλη πλευρά στο σημείο του corner κοντά. Να το Σοφοξιλιάς πέρσι στον Εθνικό Άχνας. Φέτος στην Ένωση. Κεφαλιά από τον Κοσμά. Μακριά η μπάλα. Βαλιάνος. Παουλίνιο. Σίλβα. Φερνάντες. Να δούμε πού θα κάτσει η μπάλα. Λοιπόν, φάουλοι της δόξας. Βαλιάνος κάτω. Στην διεκδίκηση της μπάλας, νωρίτερα με τον Γκαουσού Φοφανά. Διαμαρτύρεται ο Νίκος Καραγεωργίου για αυτήν εδώ τη φάση. Για σκαμνάκι, έτσι. Εντάξει, πήγε με δύναμη ο Βαλιάνος. Πάντως, δεν έκανε ιδιαίτερη κίνηση ο Φοφανά. Εν πάση περιπτώσει, διαμαρτύρθηκε πολύ έντονα στο διαιτή και πήγε κοντά το τέταρτος. Άρη,
Λάλκη. Πήγε κοντά το τέταρτο. Πήγε κοντά το Σάββα Ζαφίρη. Έκανε τις συστάσεις. Οι συστάσεις δεδομένες. Εντάξει, από τους δύο τεχνικούς υπάρχει ένδειξη ενέργειας και το ίδιο φώναξαν νωρίτερα και στους παίχτες του. Προκειμένου κυρίως γηπεδούχοι από τον Χατζηλούκα ακούστηκε περισσότερα. Θέλει περισσότερα από κάποιους ποδοσφαιριστές και αυτό ζητά συνεχώς κυρίως από τους μεσοεπιθετικούς ποδοσφαιριστές του για να ανεβούν και να ανεβάσουν καλύτερα την δόξα στο προσκήνιο. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τελική καλή προσπάθεια από την γηπεδούχο ομάδα εναντί τριών επιθετικών πρωτοβουλειών που είδαμε από την Ένωση. Μάλιστα. Μπαλά πάει πίσω στον Αμπάρι. Κατοχή στο 54% για τη Δόξα, 46% για την Ένωση. Φοφανά, ωραία κίνηση. Θέλει να βρει χώρο, κόβει με υποδειγματικό τρόπο ο Μπάουμα. Αρκετή δουλειά και από τον Ολλανδό μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ψηλό παιδί. Βοηθάει και ο αμυντικός μέσος, αλλά και στα αμετώπιστα όταν χρειαστεί, κυρίως σε στιμένες φάσεις. Κεφαλιά από τον Πιερέτη. Χωρίς φάουλ, βγαίνει μπροστά με τον Φροξιλιάη της Ένωσης, κάνει κίνηση ο Ντίξον. Φροξιλιάς κρατάει τώρα για τον Ντίξον από πλάγια θέση, προσπάθησε να κάνει το σουτ προς την εστία του Νέγκρη. Νέο κόρνερ στην αναμέτρηση είναι και πάλι για την ομάδα του Παραλιμνίου. Να ο Κρις Ντίξον, βγήκαν γρήγορα εδώ οι της Ένωσης. Νομίζω είναι το τέταρτο κόρνερ. Το πέμπτο τώρα να το δω αυτό για την Ένωση. Και ενώ παίζουμε 32 λεπτά στο παιχνίδι. Πάλι με το Φροξιλιά. Αλλά πάει να περάσει. Ένα σουτ δυνατό. Νέγκρι, τεράστια ευκαιρία. Όχι, υπάρχει σηκωμένο στο βάθος το σημαίακι. Θα έχουν παίκτες της Ένωσης ο Ντίξον σε θέση offside. Για να βγει καλή φάση εδώ για την Ένωση στο τέταρτο κόρνερ που κέρδισε η ομάδα του Παραλιμνίου. Το δυνατό σουτ εκτός περιοχής του Φαν Ράνσμπεκ. Πάλι ο Βέλγος, ο Κένεθ Φαν Ράνσμπεκ. Μπάλα που πάει για τον Φροξιλιά. Μαρκαρισμα στον Βούξεβιτς και φάουλ. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση, το κόρνερ, βλέπετε, η μπάλα πάει εκτός. Έρχεται με δύναμη ο Φαν Ράνσμπεκ. Και εκεί υπάρχουν παίκτες της Ένωσης. Σηκώνεται το σημαίακι του βοηθού στο βάθος για το offside. Αμπάρις με τη μία για τον Αδάμο Πιερέτη. Ντίξον. Κοσμά, ο Ντίξον, έβγαλα ένα μηνάι της Δόξας, πλάγιο τελικά παραχώρησαν. Με τον Εντμάρ, αυτός ήταν που έδιωξε την μπάλα εκτός. Αν δεν αλλάξει κάτι σε αυτά τα λεπτά που απομένουν για το τέλος του πρώτου μέρους, λογικά πάμε αυτό το ισόπαλο 0-0. Η Ένωση έδειξε σε δύο-τρεις περιπτώσεις πιο επικίνδυνη από την Δόξα, η οποία ψάχνει την καλή ευκαιρία. Ωραία κίνηση από τον Μπουτιμίρ μέσα στην περιοχή. Κάνει και το σουτ κόντρα έξω. Μεγάλη φάση πάλι για την Ένωση, η οποία χάνει αυτή πλέον στο παιχνίδι τις πιο σημαντικές ευκαιρίες. Τώρα είναι ο Ντίξον, ο οποίος εκτός ισορροπίας προσπάθησε να στείλει την μπάλα στην κενή εστία, εξοδετερωμένος ο Νέγκρι. Όλα ξεκίνησαν από τον Μάριο Μπούντιμιρ, ο οποίος είναι ο παίκτης που απειλεί περισσότερο από πλευράς Παραλιμνίου. Βλέπετε εδώ, από πλάγια θες θα κάνει το σουτ κόντρα στον Λεονάρντο και ο Ντίξον εκτός ισορροπίας θα χάσει την ευκαιρία να σκοράρει για την ομάδα του Παραλιμνίου. Φερνάντες. Χέρι, χέρι του Φερνάντες. Αυτό σφυρίζει ο ρέφερι. Ποιος είναι κοντά στις φάσεις μέχρι τώρα. Ο Νικόλος Αθανασίου. Μπάουμαν. Πιερέτης.
Βγαίνει μια βαθιά μαλλιά. Ο Μπούντιμιρ, αλλά πάει για τον Γκαράι. Η κόντρα. Λόπες. Για να δούμε αν υπάρχουν εδώ προϋποθέσεις για την δόξα. Πάσα που βγαίνει για τον Δημητρίου, περιμένει ο Εντμάρ, κράτησε ο Δημητρίου, έδωσε για τον Φερνάντες, από εκεί στον Φοφανά. Φοφανά με την κατοχή της μπάλας για τον Παουλίνιο. Δόξα μετά από αρκετά λεπτά θέλει να φέρει κόσμο στα καρέ του Αμπάρι. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτή η σέντρα που έγινε. Με τον Βούξεβιτς να διώχνει τον Μπούντιμιρ, να κυνηγάει τη φάση. Και την ένωση τελικά να κερδίζει ένα πλάγια όρ με τον Ντίξον. Τα αφήσει τελικά για τον Βαλιάνο. 10 λεπτά ακόμα για το τέλος του πρώτου μέρους. Χωρίς κάποιο γκολ. Με τους φιλοξενούμενους να έχουν πιο ξεκάθαρες ευκαιρίες. Να είναι πιο απειλητικοί γενικά προς τα καρέ της δόξας. Το πλάγιο με τον Βαλιάνο, Ντίξον. Πιέζει ο Λεάνδρο Βαλιάνος. Προξίλιας. Φάουλ για το παραλίμι. Ένα φάουλ που φέρνει και πάλι πολυκοσμία στα καρέ των γηπεδούχων. Στο Δασάκι ΑΕΚ έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται 1-0 του Εθνικού. Εθνικός ΑΕΚ 0-1 η αναμέτρηση εκεί, που μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε από την Cita Vision, όπως και το παιχνίδι στη Λεμεσό. Τώρα εκτελεί ο Βαλιάνος με πολύ δύναμη, μπάλα περνάει σε ένα χώρο που τρέχει ο Βίλσον. Αυτό πήγε πρώτο στην μπάλα. Γκαράι. Πρέπει να διώξει και αυτό κάνει τώρα και κερδίζει και τον πλάγιο ίδωση. Από τα πόδια του Μπάουμαν. Λοιπόν, κάποιες φωνές ακούστηκαν από τον Λούκα Χατζηλουκάρη. Περισσότερο για την αναχέτηση κάποιων προσπαθειών της δόξας, της Ένωσης, με συγχωρείς, Άλκη. Η δόξα σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι συγκεντρωμένη στον στόχο της. Και ο στόχος είναι να παίξει με κάτω την μπάλα για να μπορέσει να βγάλει γρήγορες επιθέσεις και να απειλήσει. Κάτι τέτοιο δεν είδαμε στο πρώτο 35 λεπτό. Ναι, ναι. Και αυτό σίγουρα προβληματίζει τον κύριο Χατζηλούκα, που έχει πολλά παράπονα και για λόγους ενέργειας από τους ποδοσφαιριστές του. Θέλει ακόμα περισσότερα από κάποιους ποδοσφαιριστές. Πιέζει και πιο ψηλά πλέον η Ένωση. Πιέζει η Ένωση και βγαίνει αυτό ο τρόπο παιχνιδιού. Και από το γήπεδο εξωτερικεύεται από του παίκτες της Ένωσης περισσότερο δυναμισμό και πάθος στο παιχνίδι. Αυτό φαίνεται. Ναι, ναι. Και από τις προσωπικές μονομαχίες πηγαίνουν σχεδόν τη συνέχεια πρώτη στις μπάλες οι φιλοξενούμενοι. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται, γιατί κάνει διαφορά μέχρι στιγμής. Ο Δημητρίου για τον Φερνάντες, αυτός ψάχνει να βρει τον Βίλσον. Μπάλα από τα πόδια του Κοσμά. Είναι για την δόξα. Η Ένωση από ένα σημείο και μετά άρχισε να πιέζει πιο ψηλά και αυτό της βγήκε ως σύστημα, ενώ ότι στη μεσαία γραμμή η δόξα έχει πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα να χαθούν πάρα πολλές μονομαχίες ανάμεσα στους παίκτες της δόξας και της Ένωσης. Η Ένωση έχει κερδίσει πολλές μάχες στο χώρο του κέντρου και από εκεί και πέρα προσπαθεί και γίνεται απειλητική, κυρίως με τον Μπούντιμιρ αλλά και με τον Ντίξον και με τον Φροξιλιά αλλά και με τον Βούξεβιτς σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Βούξεβιτς έχασε και μεγάλη ευκαιρία νωρίτερα. Πλάγιο για την Ένωση. Ζήτησαν φάουλ. Τώρα είναι οι έτοιμοι για μαρτυρίες από πλευρά δόξα για την υπόδειξη του διαιτητή. Για φάουλ πάνω στον Φοφανά. Πάλι είναι ο Παουλίνιο που έδιωξε σε νέο πλάγιο. Πάλι για την Ένωση. Εδώ είναι η φάση νωρίτερα. Πάει ο Φαν Ράνσμπεκ στο μαρκάρισμα του Φοφανά, ο οποίος πέφτει κάτω. Περίμενε ουσιαστικά ότι θα το σφυρίξει ο ρέφερι. Με τον διαιτή να δίνει πάντως το πλάγιο για την Ένωση, γι' αυτό και οι διαμαρτυρίες από πλευράς γηπεδούχων. Προξιλιάς για τον Βαλιάνο. Φαν Ράνσμπεκ
Έχει φάουλ. Χαμηλά από τον Λόπες. Το σημείο που νωρίτερα εκτέλεσε πάλι φάουλ η Ένωση και η αναπηλυθίαση για τον Έγκρι. 5 λεπτά ακόμα για το 45, να δούμε αν υπάρχει κάποιος επιπλέον χρόνος από τον διαιτητή. Πάει ο Ολλανδός τελικά, ο Μπάουμαν για να το εκτελέσει. Φεύγει ο αριστεροπόδαρος Βαλιάνος και πάει ο Μπάουμαν με το δεξί για αυτή την εκτέλεση. Πάλι βάζει φάλτσον Έγκρι. Το φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα της Δόξας που έπεσε πάρα πολύ άτσαλα. Έχει στις Ένωσες πάνω, Έγκρι είναι κάτω. Το έχει χτυπήσει και γι' αυτό πρέπει να μπει μέσα και το ιατρικό team και των δύο ομάδων από ό,τι βλέπω. Έγκρι είναι κάτω, να το δούμε. Με τον Μπάουμαν και τον Σίλβα να πηγαίνει με πολύ δύναμη. Η επικίνδυνα έτσι όπως πετάχθηκε στην πορεία της μπάλας ο Σίλβα, με τον Νέγκρι να έχει μαζέψει μπάλα. Οι δύο παίκτες είναι κάτω. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Πάμε στον αγωνιστικό χώρο στον Άρη να το εκμεταλλευτούμε. Κάποιες οδηγίες από τους δύο προπονητές, σε παίκτες που πήγαν εκεί κοντά στους πάγκους. Ναι, ο Βαλιάνος βρέθηκε κοντά στον πάγκο της Ένωσης, όπως και ο Πιερέτης, για να πάρουν κάποιες οδηγίες από τον κ. Καραγεωργίου. Και ο Φοξελιάς, από την άλλη ο Φοφανά ήρθε κοντά στον κύριο Χατζηλούκα. Όλα αυτά και ενώ υπάρχει καθυστέρηση λέω τραυματισμού. Ναι. Ο Wilson τώρα δέχεται και αυτός κάποιες οδηγίες σε σχέση με το πώς θα κινείται σε περιπτώσεις που, θα ανέβει η ομάδα του. Ναι. Και είναι αλήθεια πως μέχρι στιγμής περιμένουμε περισσότερα και από τα άκρα της Δόξας. Ναι, από τον Δημητρίου και τον Φοφανά. Ναι. Θα λέγαμε πως ο Φοφανά κάπως μπήκε ορεξάτος στον αγώνα, όμως συμβαδίζει με τις υπόλοιπες υποσχέσεις των ποδοσφαιριστών της Δόξας, το πρώτο μέρος. Θα καθίστησε σε κάποια φάση από το 15 και μετά η Δόξα, δίνοντας χώρο στην Ένωση, η οποία είχε τις τελικές ευκαιρίες που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι ακριβώς είναι. Πάντως ο Νέγκρι είναι κάτω ακόμα. Δείχνει να πονάει από τις αντιδράσεις του εκεί. Τώρα δεν ξέρω πόσο πρόβλημα έχει προκύψει. Και έχει σηκωθεί ο Ευαγόρας Χατζηφραγκίσκου για προθέρμανση. Αν δηλαδή πάει κάτι λάθος. Εδώ είναι ο Χατζηφραγκίσκου, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, είναι το πρώτο του παιχνίδι μετά από 2 μήνες και κάτι στην αποστολή της Δόξας. Ο Χιονέγκρι είναι εντάξει από ό,τι καταλαβαίνω. Πάντα στο 0-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, πάντα στο 0-1 η ΑΕΚ κόντρα στον Εθνικό στο άλλο παιχνίδι, στο Δασάκι. Ξεκινάει σε λίγο και η αναμέτρηση της ΑΕΛ κόντρα στον Άρη, επίσης από την Σιρά Vision η αναμέτρηση αυτή. Ο Μπάουμαν θα διώξει, μπαλά πάει στον Κοσμά, για τον Μπούντιμιρ, πίσω για τον Νέγκρι, μακριά αυτός με τη μία. Σίλβα, πρώτη κεφαλιά. Μπάουμαν, έρχεται ο Φερνάντες για να πάρει έξυπνα την μπάλα, να την κλέψει. Φερνάντες, Βίλσον, Γκαράι για τον Φοφάνα. Πάλι ο Γκαράι με τη μία η μπαλιά για τον Παουλίνιο. Τρέχει ο Ντίξον, υπάρχει σπρόξιμο εκεί και φάουλ. Καθαρό φάουλ με την υπόδειξη και του βοηθού, ακριβώς μπροστά στον κύριο Μαρίνο έγινε η παράβαση. Πήγε με δύναμη ο Ντίξον. Και στο 44 η Δόξα έχει μια καλή ευκαιρία να απειλήσει μετά από πάρα πολλά λεπτά την αιστεία του Αμπάρη με στημένη φάση, σαν κόρνερ ουσιαστικά, λίγο πιο μπροστά από το σημαίακι. Τον Ρικάρντο Φερνάντες να πηγαίνει για την εκτέλεση. Και το σκηνικό τώρα να μεταφέρεται στην αιστεία του Παραλιμνίου.
Δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιο επιπλέον χρόνο καθυστερήσεων σε αυτό το πρώτο μέρο. Τρία λεπτά καθυστερήσει επιπλέον. Μάλιστα, τρία λεπτά θα είναι καθυστερήσει. Θα μετρήσουν σε λίγο αντίστροφα. Οπότε έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μα. Πάμε για το φάουλ τη δόξα με τον Φερνάντε. Βάζει φάλτσο, πάει για απευθεία μέσα ο Αμπάρης, πολύ δύσκολα θα διώξει. Σπουδαία στιγμή με τον Αμπάρη ουσιαστικά να αποσοβεί ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Πήγαινε μέσα η μπάλα από τα πολλά φάλτσα που έβαλε ο Ρικάρντο Φερνάντες. Η δόξα που επιμένει, ευκαιρία ο Αμπάρης να πει μια ακόμα μεγάλη φάση με τον Λεωνάρντο για την ομάδα της Κατοκοπιάς, η οποία απειλεί δύο φορές εδώ την εστία της Ένωσης με Φερνάντες και Λεωνάρντο. Θα τα δούμε όλα αυτά στο replay σε πολύ λίγο. Η δόξα χάνει διπλή ευκαιρία για να πάρει λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου το προβάδισμα στο παιχνίδι. Φερνάντες είναι πάντα σπεσιαλίστας, ακόμα και αν η μπάλα είναι στημένη σχεδόν στην γραμμή του out. Δημητρίου. Δόξα που θέλει εκ νέου να απειλήσει αλλαγή παιχνιδιού με την παλιά, πάντως να πηγαίνει πάνω στον Βαλιάνο. Μπάουμαν, ψάχνει τον Ντίξον, έρχεται ο Λεάνδρο, πρώτα από τον Ντίξον. Και αυτός με τη σειρά του για τον Μπούντιμιρ. Διώχνει ο Λεωνάρντο, προβολή από τον Λόπες, χωρίς να υπάρχει κάποιο φάουλ. Σίλβα, Μπάουμαν έχασε την μπάλα. Φαν Ράντσμπεκ για τον Βούξεβιτς, προλαβαίνει ο Μαυροβούνιος, με κοντά ο Εντμάρ, Βούξεβιτς. Στο δεύτερο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων, σε αυτό το πρώτο μέρος στο Μακάριο. Τώρα η μπαλιά χαμηλά. Προσπάθησε ο Βίλσον, Δημητρίου. Θέλει να περάσει, άνοιξε την μπάλα, αλλά ο Σίλβα θα γυρίσει μάλλον εύκολα για τον Αμπάρη και αυτός με τη μία μακριά. Φαν Ράντσμπεκ, Βούξεβιτς. Πήραν τις δόξα, ξαναπαίρνει πάντως ο Βούξεβιτς. Προβολή, δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο διαιτητής. Μπάουμαν για τον Πιερέτη. Ένα λεπτό ακόμα, λιγότερο από ένα λεπτό. Μακριά από τον Λεάνδρο. Φερνάντες, τώρα που θα δώσει το θέμα, στον Δημητρίου. Πρώτος εκεί στην μπάλα ο Κοσμά. Παουλίνιο. Έχει πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον το δεύτερο μέρος, έτσι όπως είναι τα δεδομένα στην αναμέτρηση του Μακαρίου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να η φάση λοιπόν, η απευθείας εκτέλεση φάουλ, με τον Αμπάρη να διώχνει με τις γροθιές προτού περάσει την γραμμή της εστίας του και στην εξέλιξη. Η σέντρα του Φοφανά, βλέπετε τον Λεωνάρντο με βολ πλανέ, όχι πάρα πολύ δυνατό σουτ, γι' αυτό και ο Αμπάρης θα μαζέψει σταθερά η διπλή ευκαιρία της δόξας ουσιαστικά σε χρόνους καθυστερήσεων. Φοφανά τελειώνει το τρίλεπτο. Πέρασε ο Φοφανά και σφυρίζει τώρα ο διαιτητής για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου σε ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Μπορεί να μην έχουμε γκολ, υπάρχουν φάσεις ευκαιρίες εκατέρωθεν με τον αγώνα να έχει καλό ρυθμό κατά διαστήματα. Τις δύο ομάδες να δείχνουν. Φαν Ράντσμπεκ. Πρώτες στιγμές στην επανάληψη με τον Βούξεβιτς. Να βάλει πίεση ο Δημητρίου. Αλλά πάει στο Μπούντιμιρ. Προσπάθησε να βρει για τον Κοσμά, κάτι μεταξύ σέντρας και σούτ, θα μαζέψει ο Νέγκρι. Αλλά πήρε φάλτσο, αλλά δεν προβλημάτισε τον Αλεξάνδερ Νέγκρι. Δόξα έχει, έχει φέρει έναν πολύ καλό τερματοφύλακα. Η αξία του Νέγκρι είναι γνωστή άλλωστε. Η πάσα, το γύρισμα, ευκαιρία, το σούτ από τον Λόπες έξω. Να η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο με τον Ντάνι Λόπες να έχει χώρο, αλλά το σούτ να μην είναι το καλύτερο δυνατό. Στο 46 ξεκίνημα, στο δεύτερο ημίχρονο με φάση για την δόξα. Εδώ είναι το γύρισμα, βλέπετε ότι έχει πολύ χώρο ο Λόπες, ανενόχλητος θα πιέσει το σούτ, αλλά καμία ανησυχία για τον Γιώργο Αμπάρη.
Πάσα για τον Βούξεβιτς. Κοσμά, Βούξεβιτς, Μπούντιμιρ, για τον Λόπεζ, να γυρίζει για τον Νέγκρι. Λεωνάρντο, κάθεται για τον Φερνάντες, πήγε να βγάλει την προβολή. Ο Μπάουμαν, αλλά πάλι στο Λεωνάρντο. Να δούμε ποιες θα είναι και οι πρώτες κινήσεις των δύο τεχνικών. Στο δεύτερο ημίχρονο, όσον αφορά αλλαγές στο πλάνο τους. Μπάλα που είναι πλάγιο για την Ένωση. Το κεφάλι του Ντάνιελ Λόπεζ γι' αυτός. Λούκας Χατζηλούκας. Αυτός παρακολουθεί με πολλή αγωνία το παιχνίδι. Ξέρει ότι είναι σημαντικό για την ομάδα του να πάρει νικηφόρο αποτέλεσμα εντός έδρας κόντρα σε αντίπαλο που έχει ακριβώς τους ίδιους στόχους. Εξίσου σημαντικό και για την Ένωση από τη στιγμή που η ομάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες. Η Ένωση παρουσιάζει ένα βελτιωμένο πρόσωπο σήμερα παρά τα αμυντικά προβλήματα. Πάνω σε αυτό δεν έχει πατήσει ακόμα η δόξα, έτσι ώστε να το εκμεταλλευτεί στην απουσία δηλαδή πολλών αμυντικών βασικών από την 11η σήμερα. Εδώ θέλει να πιέσει τώρα η δόξα να βγάλει επίθεση με τον Εντμάρ. Ωραία η σέντρα στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Τρέχει ο Ρικάρντο Φερνάντες και το πρώτο κόρνερ στο δεύτερο ημίχρονο είναι για τους γηπεδούχους. Δεύτερο στο παιχνίδι για την δόξα. 4 έχει κερδίσει η ομάδα του Παραλιμνίου με τον Φερνάντες. Για να δούμε αν θα προσπαθήσει να πάει απευθείας την μπάλα βάζοντας πολλά φάλτσα όπως το συνηθίζει άλλωστε. Φερνάντες πάλι με πολλά φάλτσα κεφαλιά, δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ. Μπάλα που βγήκε εκτός. Πάλι για την Ένωση από την κεφαλιά του Μπούντιμιρ, έχει γυρίσει και αυτός για να βοηθήσει ο κάπτεν του Παραλιμνίου. Το ίδιο σκηνικό με τον Ρικάρντο Φερνάντες. Με πολύ φάλτσο, απάρις δεν κάνει καλή έξοδο, ευκαιρία, το σουτ, γκολ, 1-0. Να που ανοίγει το σκορ, σε ένα μπέρδεμα μέσα στα καρέ της Ένωσης, ο Ντάνι Λόπεζ είναι αυτός ο οποίος σκοράρει σπουδαίο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για την ομάδα της Δόξας, η οποία σε ένα καλύτερο ξεκίνημα σε σχέση με το πρώτο μέρος, στο δεύτερο ημίχρονο κερδίζει δύο συνεχόμενα κόρνερ, στο δεύτερο ο Ντάνι Λόπεζ εκμεταλλεύεται μια σύγχυση στα καρέ του Παραλιμνίου και με δυνατό κοντινό σουτ θα κάνει το Δόξα Ένωση 1-0. Να λοιπόν που νωρίς στην επανάληψη έχουμε γκολ στο παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ με τον Φερνάντες, έπεσε ένα πλήθος παικτών στην κακή έξοδο του Αμπάρη. Προσπάθησε και ο Βίλσον και ο Λόπεζ από κοντινό σημείο με δυνατό σουτ. Βλέπετε ο Αμπάρης, δεν κάνει την καλύτερη δυνατή έξοδο. Ο Σίλβα ούτε αυτός μπόρεσε να διώξει. Υπήρχαν τα λάθη εκεί από πλευράς Ένωσης και η Δόξα το εκμεταλλεύεται στο έπακρο για να κάνει το 1-0 στο παιχνίδι. Α, λοιπόν που ανοίγει το σκορ, πρώτο γκολ στην βραδιά. Νομίζω, Άρη, είπαμε και νωρίτερα ότι το δεύτερο ημίχρονο θα είναι πολύ ενδιαφέρον με τα δεδομένα που έχουμε στο παιχνίδι. Και να που ξεκινάμε με γκολ στην επανάληψη και είναι για τους γηπεδούχους, με τον Ντάνι Λόπεζ, ακριβώς το 49. Ναι, με τον ίδιο προσεστή να κάνει το πρώτο σουτ νωρίτερα, δύο λεπτά πριν, και να απειλεί την εστία του Αμπάρη. Με την δεύτερη στημένη μπάλα της Δόξας στο δεύτερο μέρος, κατάφερε ένα σκοράριο μάτς κατοκοπιάς. Και να που αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Και η ψυχολογία πάει σίγουρα με τους γηπεδούχους. Ο Δημητρίου κάνει και το γύρισμα να πάρει στα μαζεύσει. Ναι, Άρη, συνεχίζεις. Ναι, αυτό που λέγαμε είναι και το θέμα ψυχολογίας. Η Δόξα από εκεί που δεν είχε τον αριθμό του παιχνιδιού στο πρώτο μέρος, να που μπαίνει με γκολ στο δεύτερο και αλλάζουν αρκετά δεδομένα. Τώρα θα αναγκαστεί να ανοίξει ακόμα περισσότερο η Ένωση και να πιέσει για να πετύχει το δεύτερο γκολ. Λογικά θα ανοιχτούν και χώροι για την Δόξα. Οπότε αναμένεται ένα καλύτερο δεύτερο στα 45 λεπτά. Η Δόξα δεν εκμεταλλεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι η Ένωση έχει έρθει με σημαντικά αμυντικά προβλήματα σήμερα. Αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί τώρα η Δόξα και στη σύγχυση που έγινε μέσα στα καρέ της φιλοξενούμενης ομάδας αλλά και στα λάθη που έγιναν εκεί, ήρθε ο Ντάνι Λόπεζ για να σκοράρει. Στην εξέλιξη τώρα έχουμε ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Βούξεβιτς ακριβώς πάνω στη γραμμή. Βλέπετε, σε αυτήν εδώ τη φάση, στη μονομαχία με τον Εντμάρ.
Άργησε λίγο, ρέφερε, το σφύριξε τελικά. Και η Ένωση θέλει τώρα να μεταφέρει το σκηνικό για να απειλήσει με την ισοφάριση με στημένη φάση. Σε καλό σημείο αυτό το φάουλ. Νίκος Καραγεωργίου που δίνει οδηγίες, φωνάζει στον Φροξιλιά να πάει για απευθείας εκτέλεση. Για να δούμε. Έφτασαν μέχρι εδώ οι φωνές του. Προφανώς φάσεις που έχουν δουλέψει στην Ένωση, πάει απευθείας out. Όντως πήγαινε απευθείας Άρη Κυριάκου στην εστία του σου, την προσπάθεια του Φροξιλιά. Έβαλε φάλτσο, αλλά η μπάλα πήγε μακριά, έτσι. Ναι, τώρα έχει παράπονα γιατί σου λέω στην εστία στόχευσε για να μπορέσουν οι ποδοσφαιριστές να μπουν στη φάση και σε περίπτωση που αποκρούσει ο αντίπαλος τερματοφύλακας να πιέσουν και να σκοράρουν οι συμπαίκτες του. Ναι. Τώρα τα βάζει με τον Φροξιλιά γιατί η μπάλα δεν πήγε στο στόχο. Όχι, πήγε ψηλά και με το φάλτσο που πήρε μακριά από την εστία του Νέγκρη, γεγονός αυτό. Λοιπόν, παραμένει το 1-0. Ένα γκολ πριν από ένα τρίλεπτο για την ομάδα της Δόξας, η οποία τώρα θέλει να βγει μπροστά με τον Εντμάρ, προλαβαίνει την μπαλά, πέρασε τον Βούξεβιτς, Δημητρίου, Φερνάντες, το Τακουνάκι, δεν πέρασε η μπάλα, επιμένει ο Φερνάντες με τον Βούξεβιτς να κρατάει, να πασάρει για τον Μπάουμαν, τρέχει ο σκόρερο Λόπες, είναι κάτω, Φοφανά με πρόβλημα. Δεν ξέρω τι ακριβώς έχει προχύψει, θα πρέπει να μπει λογικά το ιατρικό team, τον βλέπετε εδώ, τον Γκαουσού Φοφανά. Έπεσε μόνο στο παίκτη, έτσι, Άρη δεν υπήρχε κάτι σε φάση νωρίτερα. Δεν πρόλαβα να δω κάτι, να με βοηθήσουν και τα παιδιά από το ΒΑΝ, αν έχουν δει κάτι που υπήρχε σε μαρκάρισμα, αλλά νομίζω ότι έχει πέσει μόνο στο Φοφανά κάτω. Ελπίζουμε να μην είναι το οτιδήποτε. Άρα πάμε σε μικρή διακοπή με τον Φοφανά να είναι κάτω. Την Δόξα να προηγείται πλέον. Από τη στιγμή που έχουμε αυτή την μικρή διακοπή θα δούμε με την πρώτη ευκαιρία πάλι τον γκολ που μέχρι τώρα χωρίζει τις δύο ομάδες. Να μας πούν και τα παιδιά από το ΒΑΝ αν έχουν εντοπίσει το οτιδήποτε σε μαρκάρισμα στον Φοφανά ή αν έπεσε ο παίκτης μόνος του. Αν έχει καταγράψει κάθε κάμερα. Εδώ είναι μια φάση με τον Φοφανά. Ναι, εκεί είναι και μετά βλέπει. Βλέπετε πέφτει κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Από το μακρινό αυτό πλάνο δεν φάνηκε να υπήρχε κάποιο χτύπημα. Τουλάχιστον ο Φοβανά κράταγε το στομάχι του. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάτω σοβαρό. Έχει βγει εκτός και θα επιστρέψει πολύ λίγο. Πίσω η μπάλα για τον Αμπάρη από τους παίχτες της Δόξας. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Βούξεβιτς με τον Νέγκρη, χωρίς πρόβλημα. Τελευταίο παιχνίδι εδώ στο Μακάριο για τις δύο ομάδες. Μάρτιο του 14, ένα ισοπαλία το τελικό αποτέλεσμα. Την ίδια χρονιά η Ένωση είχε κερδίσει 1-0 στο Παραλίμνη, την Δόξα, η οποία τελευταία νίκη εδώ στο Μακάριο είναι από τον Απρίλιο του 2013. Να δούμε εδώ τη φάση με τον Δημητρίου να θέλει να μπει μέσα στην περιοχή, να βγάζει την πάσα για τον Φερνάντες, να διώχνουν οι γηπεδούχοι, οι φιλοξενούμενοι, διορθώνω, με τον Βαλιάνο, ο Ντίξον το 1-2, με τον Βαλιάνο, κεφαλιά του τελευταίου εκεί που κινείται ο Λεάνδρο. Η Δόξα τελευταία φορά εντός έδρας κέρδισε την Ένωση το 2013, Απρίλιο του 2013, είχε όμως εκείνη τη χρονιά κάνει και διπλό στο Παραλίμνη επικρατώντας 4-2 τον Βυσσινή. Πέρσινη χρονιά δεν είχε μεταξύ τους παιχνίδι λόγω της παρουσίας της Ένωσης στην δεύτερη κατηγορία. Πάντως στην προϊστορία των δύο ομάδων αυτό που ξεχωρίζει ο σκορ, νικητήριο σκορ μάλλον στις νίκες είτε της Ένωσης είτε της Δόξας είναι το 1-0. Δεν ξέρω αν θα μείνει αυτό το αποτέλεσμα σήμερα, αλλά είναι το αγαπημένο σκορ των δύο ομάδων όταν και έχουν βρεθεί αντίπαλοι στο παρελθόν. Είχαν και κάποια εντυπωσιακά αποτελέσματα στο παρελθόν, αν γυρίσουμε πίσω στο 2013, οπότε το 2003, οπότε και η Ένωση έχει κερδίσει 6-1 την Δόξα στο Παραλίμνη, στην μεγαλύτερη σε νίκη
σε έκταση νίκη στην ιστορία των Βυσσινή με αντίπαλο την Δόξα. Αυτά έτσι όσο αφορά κάποιους αριθμούς από την προϊστορία των δύο ομάδων. Το παιχνίδι να είναι πλέον στο 57. Στη μεσαία γραμμή ο Λόπες, η μπάλα πήγε για τον Ετμάρ, έγινε το λάθος, θα πάρει ο Φαν Ράνσμπεκ. Και θέλει να βγει τώρα μπροστά η Ένωση με τον Βαλιάνο, έχει χώρο, πάει ο Φοφανά κοντά του. Θα αναγκαστεί να γυρίσει πιο πίσω για τον Φαν Ράνσμπεκ, τρέχει ο Βίλσον. Πάλι ο Βέλγος, τώρα η Σέντρα, με στόχο τον Μπούντιμιρ, ο Ντίξον, ένα σούτ από τον Φροξιλιάκ. Άρα από το παραλίμνη υπάρχει κάποια κίνηση για αλλαγή, με δεδομένο ότι η ομάδα είναι πίσω στο σκορ ή όχι, να το δούμε αργότερα, γιατί οι παίκτες προθερμαίνονται και από τις δύο ομάδες. Για την ώρα ακούμε φωνές ψυχολογίας, ανάτας ψυχολογίας αρκεί. Ναι. Ακούμε τον κύριο Καραγεωργίου και τον βοηθό τον Γιασεμί Γιασεμάκη να φωνάζουν περισσότερο τους Μπούντιμιρ και Φροξιλιά, ώστε να πατούν περιοχή να δοκιμάζουν κάποια σουτ. Απέναντι στον Νέκρη. Εκεί υπάρχει φάουλ του Σίλβα, που είναι πολύ δύναμη πάνω στον Φερνάντες. Ο Σίλβα, ο οποίος θα βγάλει κάρτα ή όχι. Ναι, έχει την κάρτα στο χέρι του ο ρέφερι και νομίζω σωστά κάνει, γιατί πήγε πάρα πολύ δυνατά για να ρίξει κάτω τον Φερνάντες. Είναι από τις φάσεις όπου βλέποντας εδώ και το replay. Ναι, είναι φάση για κάρτα. Λοιπόν, δεύτερη κάρτα στο παιχνίδι για παίκτη της Ένωσης και αυτή μετά τον Κοσμά ο Σίλβα. Ποιος ήταν πρωταγωνιστής και στην φάση στο πρώτο μέρος όπου είχε πέσει με δύναμη πάνω στον Αλεξάνδερ Νέγκρι. Λοιπόν, στο 58 είμαστε. Να φάω στη μεσαία γραμμή, Άρη, για να ολοκληρώσει την κουβέντα την προηγούμενη. Και κάποιες φωνές τώρα στον χώρο του κέντρου για τους παίχτες που πρέπει να πηγαίνουν πάλι πρώτοι στην μπάλα. Αυτό που λέγαμε έκανε ενώ στο πρώτο ημίχρονο, δεν το πράττει στο δεύτερο. Μάλιστα. Φοφανά. Ωραία πάσα. Η σέντρα του Παουλίνου. Η κεφαλιά του Γουίλσον. Μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα πέρασε αργά βασανιστικά από την παράλληλη την εστία του Αμπάρη. Έπεσε ο Αμπάρη, δεν ακούμπησε μπάλα, γι' αυτό είναι εκτός. Εδώ η Δόξα κάνει μια πολύ σημαντική ευκαιρία, η πάσα του Φοφανά στον Παουλίνιο και από εκεί ο Γουίλσον την κεφαλιά, βλέπετε η μπάλα περνάει, δεν κάνει κίνηση ο Αμπάρης να τη διώξει, δεν φτάνει την μπάλα, αλλά δεν απειλείται στο τέλος η ομάδα του Παραλίμνη. Φάουλ από τον Μπάουμαν στον Φερνάντες. Σημαντική ευκαιρία για την Δόξα λίγο πριν να συμπληρώσουμε μία ώρα παιχνιδιού, στο 59. Δόξα ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά στο τρίποντο. Η Ένωση θέλει το γκολ της ισοφάρισης για να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Μπούντιμιρ. Υπάρχει φάουλ νωρίτερα του Βίλσον πάνω στον Πιερέτη. Σωστά το άφησε το παιχνίδι ο Νικόλας Αθανασίου και στην εξέλιξη το σφυρίζει το φάουλ. Βαλιάνος. Το τακουνάκι ο Ντίξον δεν μπόρεσε, έδιωξε ο Λεωνάρντο. Ετμάρ. Σίλβα. Γκαράι. Πυροφροξίλιας. Κοντρέφε με δύναμη ο Λόπες και πάω. Ένα φάουλ για την Ένωση, θα το κερδίσει λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, γρήγορα εκτελεσμένο από τον Κοσμά στον Σίλβα, από εκεί στον Αδάμο Πιερέτη. Τώρα μια σκαφτή παλιά για τον Βαλιάνο, θέλουν να βγάλουν άλλη της Δόξας, Μπάουμαν, η κάθετη ψάχνει τον Ντίξον, εκεί πήγε η μπάλα. Μπαλιά του Ντίξον, προσπαθεί ο Μπούντιμιρ, Δημητρίου. Προσπαθούν να διώξουν τη Δόξα ο Βίλσον. Φροξιλιά τώρα. Επιμένει τώρα το Παναλίμνη. Βαλιάνος. Δεν έχει βοήθειες για τον Αδάμο Πιερέτη. Από εκεί για τον Σίλβα. Θέλει να πιέσει ο Βίλσον. Οι κόντρες. Βαλαπάει. Για τον Φροξιλιά. Πανγκράνσμπεκ. Κοσμά. Πέρασε μπάλα από τα πόδια του Μπάουμαν. Κατοχή εκ νέου για την Ένωση παντός, για τον Λοΐζο Κοσμά.
Μπάλα πίσω για τον Σίλβα. Θα διώξει πρώτου Γουίλσον. Έρχεται με δύναμη ο Λεάνδρο. Αλλά εκεί δεν υπάρχει κάποιο συμπαίκτη του. Και σε πλαγιά για την ένωση. Εδώ είναι ο Λεάνδρο. Στο Τσίριο το παιχνίδι είναι στο 21ο λεπτό, δεν υπάρχει κάποιο τέρμα. ΑΕΛ και Άρης Λεμεσού είναι στο 0-0. Και ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και στο Δασάκι, εκεί όπου παραμένει το σκορ. Στο 0-1 υπέρ της ΑΕΚ, η αναμέτρηση και αυτή στο 60, όπως εδώ το παιχνίδι μας στο Μακάριο Στάδιο. Δόξα προσπαθεί να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμα. Η Ένωση προσπαθεί την ίδια ώρα να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τον γκολ της ισοφάρισης. Λόπες. Δημητρίου, η κόντρα πήρε ο Δημητρίου. Ο Γουίλσον δεν μπόρεσε. Βούξεβιτς. Μαυροβούνιος. Θα επαναλάβω ότι ήταν η πιο ηχηρή μεταγραφή της Ένωσης το καλοκαίρι με τρομερό βιογραφικό. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, Άρη τον θυμάσαι τον Βούξεβιτς, λίγο από τον καλό παλιό εαυτό του να θυμίσει, θα μπορέσει να βοηθήσει την Ένωση στο φετινό πρωτάθλημα. Ακριβώς, ένας παίκτης που με πολύ μεγάλες ποδοσφαιρικές παραστάσεις. Και στην Πορτογαλία με τη Φαλάντ Sporting Λισαβόνας, πολύ. Ναι, ναι. Τον είδαμε στα παλιότερα του κυπέλου UEFA και Europa League. Εντάξει, παίκτης όμως που θέλει όμως πολύ δουλειά για να φέρει τον καλύτερο αυτό. Είχε τραυματισμών και γενικά θέλει χρόνο ακόμα. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Έχασε και αρκετά παιχνίδια μέχρι τώρα. Προσπαθεί πάντως να μπει σιγά σιγά στο πνεύμα και κυρίως να φτάσει σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας. Αυτή τουλάχιστον είναι η πρόθεση και του ιδίου και του Νίκου Καραγεωργίου, γι' αυτό και τον ρίχνει στο παιχνίδι. Άλλωστε δεν υπάρχουν και πολλές πολυτέλειες όταν έχεις τέτοιους παίκτες, έστω και αν δεν είναι στο 100% της ετοιμότητάς τους να τους έχεις στον πάγκο ή εκτός εν πάση περιπτώσει. Τώρα βλέπω τον Γιασεμάκη να φωνάζει κάποιον αναπληρωματικό από πλευράς Ένωσης και θα έχουμε αλλαγή σε λίγο. Μπασόφ και Σβογίτς. Ναι, ναι. Και δύο θα έρθουν στον πάγκο, δεν ξέρω αν θα περάσουν και δύο. Ο Μπασόφ επιθετικός, λογική κίνηση. Τώρα να δούμε αν θα βγάλει όμως Μπουντιμίρη Ντίξον, αν έχει κάτι άλλο στα υπόψη. Μάγκη ο Σβογίτς, τον βλέπετε στο πλάνο. Και ο Κωνσταντίν Μπασόφ, τον πρωτογνωρίσαμε εδώ στην Κύπρο παλιότερα με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Ένα κόρνερ για την ομάδα του Παραλληνίου στο 65 με τον Βαλιάνο. Vamos! Πολύ δύναμη, κεφαλιά υπάρχει. Σφύριμα έχει τελειώσει. Λοιπόν, Άρη, θα γίνουν και οι δύο αλλαγές μαζί ή θα έχεις δει κάτι περισσότερο μπορούμε να πούμε. Για την ώρα θα γίνει μία, ναι. Αν διακρίνω καλά. Με τον Γιασεμάκη να σημειώνει στον μπλοκ του τώρα. Τώρα θα περιμένουμε και τον κύριο Καραγεωργίου να δώσει το σήμα για την πρώτη αλλαγή της Ένωσης. Μόλις έχουμε τον Σβόγιτς έβγαλε φανελά, τώρα εντάξει δεν ξέρω αν είναι αυτός που θα μπει. Να περιμένουμε να δούμε. Πήγε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Φροξιλιάς, θα πάρει ο Δημητριού και οι δύο αλλαγές άλλοι. Ναι, δίνονται και οι δύο. Άρα περιμένουμε να μάθεις τώρα ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα βγει. Οι δύο παίκτες που θα βγουν, ναι, ακριβώς. Βούξεβιτς. Μπούντιμιρ. Κάνει το γύρισμα, εκεί που είναι ο Λεωνάρντο, μακριά. Άρα με την πρώτη ευκαιρία θα έχουμε διπλή αλλαγή για την ομάδα του Παραλιμνίου. Δημητρίου, γαλιά από τον Εντμάρ, εκεί που είναι μόνο ο Αμπάρης. Πάντως, δεν θα μαζέψει εύκολα. Στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, 67ο λεπτό από το 49 προηγείται η Δόξα με το κοντινό σου του Ντανιέλ Λόπες.
Δεν θα λες και κάποια λάθη στην άμυνα μέσα στην περιοχή της Ένωσης από τους αμυντικούς των φιλοξενούμενων. Μια σύγχυση που υπήρχε εκεί στο κόρνερ που εκτέλεσε ο Ρικάρδο Φερνάντες. Βούξεβιτς προσπάθησε να βγάλει την παλιά. Δημητρίου, υπάρχει σπρώξιμο και φάουλ από τον Φαν Ράνσμπεκ. Υπάρχουν φάσεις με δυνατό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Λοιπόν, Άρη, μπαίνουν δηλαδή ο Μπασόφ στο παιχνίδι. Ο Σβόγιτς. Και ο Σβόγιτς για να βγει. Ποιος έχουμε μάθει, έχει το χαρτάκι κοντά σου. Όχι, ακόμα σκέπτεται τώρα ο Γιασεμίς ο Γιασεμάκης μαζί με τον Νίκο Καραγεωργίου. Οπότε ακόμα δεν έχουν γράψει για καταλάβει τα νούμερα των ορθεστών που θα βγουν. Και έχουμε μια μήνυ σύσκεψη εδώ στον πάγκο της Ένωσης. Με να δούμε, ρωτούν τώρα και τον Σίμον Μπούσκεβιτς αν είναι εντάξει για να συνεχίσει. Αυτό γίνεται τώρα από τον προπονητή της Ένωσης. Ωραία, σε λίγο περισσότερη ενημέρωση. Wilson με πλάτη τον Σίλβα Δημητρίου για τον Εντμάρ. Κρατάει ο Εντμάρ Λασέρτα, υποπίεση ανάμεσα σε δύο και δεν έχει βγει μπάλα. Εντμάρ μέσα στην περιοχή τώρα. Να σπρώξουμε τον Βούτσεβιτς, η εκδίκηση της μπάλας δεν είναι κάτι κομμεντό. Τώρα διοχνεί της Ένωσης, η μπάλα στην πλάτη του Δημητρίου και σε πλάγιο out. Εντμάρ φάνηκε να είναι χαμένη η φάση εδώ για την Δόξα. Επέμενε και παραλίγο να βρεθεί σε καλό σημείο για να απειλήσει την εστία των φιλοξενούμενων. Βούτσεβιτς. Λοιπόν, διπλή αλλαγή σε λίγο λοιπόν για την Ένωση με Μπασόφ και Σβόγιτς να μπαίνουν στο παιχνίδι. Θα βγει εκτός ο Φροξιλιάς και ο Φαν Ράνσμπεκ από ό,τι με ενημερώνει ο Άρης Κυριάκου. Άρα θα κρατήσει και τον Μπουντιμίρ και τον Τίξον ο Νίκος Καραγεωργίου σε μια προσπάθεια πλέον με τρεις ποδοσφαιριστές, τρεις επιθετικούς να ψάξει τον κόλ της σοβάρησης. Αυτό ελοχεύει και κινδύνους μεσοαμυντικά. Λόπες, ωραία κίνηση. Ευκαιρία ο Γουίλσον έξω. Κλασική ευκαιρία για την Δόξα, για το 2-0. Με τον Γουίλσον από πλεονεκτική θέση να χάνει μια σπουδαία ευκαιρία ακριβώς το 70. Η Δόξα εδώ φλερτάρει με ένα δεύτερο γκολ. Κοιτάξτε την φάση με τον Λόπες. Ο Γουίλσον μόνος του θα κάνει το σουτ έξω από την εστία του Άμπαρη. Στο 70. Λοιπόν, πάμε τώρα για τις δύο αλλαγές. Έξω ο Φαν Ράνσμπεκ στην θέση του με το νούμερο 23 ο Σβόγιτς και στην θέση του Φροξιλιά θα περάσει ο Κωνσταντίν Μπασόφ. Δύο αλλαγές. Από πλευράς Δόξας δεν υπάρχει κάποια κίνηση προς το παρόν από τον Λούκα Χατζηλούκα. Πλάγιο που είναι για την ομάδα του Παραλιμνίου, θα το κερδίσει ο Μπασόφ. Όλα αυτά στο 70, ένα 20 λεπτό ακόμα. Περιμένουμε αυτό το πλάγιο. Τώρα θα δοθεί και στο παιχνίδι, να δούμε τι γίνεται και στα άλλα δύο μάτσα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Σε Τσίριο και Δασάκη. Στο Τσίριο έχει ανοίξει το σκορ ο Άρης και προηγείται 0-1, τυπικά φιλοξενούμενος. ΑΕΛ Άρης είναι 0-1 το παιχνίδι, να λοιπόν που ξεκινάει με γκολ για τον Άρη το τοπικό ντέρμπι στο Τσίριο στάδιο, ενώ δεν έχει αλλάξει κάτι στο Δασάκη, παραμένει το 0-1 υπέρ της ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην ομάδα της Άθνας. Φερνάντες, Βίλσον. Κάμινα που βγαίνει από τον Παουλίνιο, Φοφανά.
κρατάει μπαλόγκα ο Σοχοβάνα. Ωραία κίνηση, ξεφεύγει από τον Μπάουμαν. Παουλίνιο, Φερνάντες. Το 1-2 με τον Λόπες, πάρει πάλι ο Ρικάρδο Φερνάντες. Κοντά και ο Εντμάρ. Φερνάντες δεν μπόρεσε αυτή τη φορά. Πήραν τη Ένωση, βγαίνει μια παλιά με στόχο τον Βούντιμιρ. Τρέχει πρώτος εκεί στην μπάλα ο Λεάνδρο για να διώξει σε πλάγιο out τελικά. Έτρεξε και ο Λεάνδρο και ο Λεωνάρντο, οι οποίοι είχαν μείνει ούτως ή άλλως. Τα μετώπιστε. Ένα πλάγιο για την ομάδα του Παραλιμνίου. Αλλά δεν βγαίνει εκτός, τώρα είναι το πλάγιο, θα το κερδίσει έξυπνα ο Βούξεβιτς. Αυτή η μπάλα βρήκε στον Στέλιο Δημητρίου. 18 λεπτά ακόμα. Πλάγιο με τον Λοΐτσο Κοσμά. Μπούντιμιρ, προβολή από τον Εντμάρ. Φερνάντες, πάλι ο Εντμάρ. Βίλσον. Δημητρίου. Μπάλα εκτός. Πάμε στον Άρη, Κυριακό Άρη. Ένα μικρό πρόβλημα έχει, έδειξε να έχει στον πάγκο ο Στέλιος Δημητρίου. Ναι. Και έδειξε πως δεν μπορεί ναι, να είναι πολύ ωραία στον καλά, τον... αγωνιστικό χώρο. Ναι, έτσι, τον ο Λουκάτζη Λούκας φωνάξει τον Καρλίτος να βγάλει τον Ανέλα για να μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Μάλιστα. Δημητρίου έπεσε κάτω και όλα στην προσπάθειά του να ανακόψει τον Βούξεβιτς. Ο οποίος Μαυρογούνιος προσπαθεί και τον βοηθάει. Εκεί στο πρόβλημα που έχει με το... Όπως μας ανέφερε και ο Αρισκυριάκου, μυϊκό πρόβλημα για τον Στέλιο Δημητρίου. Θα γίνει αναγκαστική αλλαγή για την Δόξα με τον Καρλίτος πλέον να μπαίνει στο παιχνίδι σε πολύ λίγο. Μας το ανέφερε ο Άρης νωρίτερα ότι έχει ζητήσει αλλαγή. Ουσιαστικά δεν μπορούσε να συνεχίσει ο Στέλιος Δημητρίου και να που είναι πεσμένος κάτω τώρα στον αγωνιστικό χώρο για να πάμε σε αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα του Παραλιμνίου. Λοιπόν, ο Καρλίτος είναι έτοιμος για να μπει στο παιχνίδι σε πολύ λίγο. Στέλιο Δημητρίου, πρώτη αλλαγή για την Δόξα, αναγκαστική. Και μέσα ο Καρλίτος, ή καλό, πρώην της ΑΕΛ. Και αυτός από τις φετινές μεταγραφές, νάτος εδώ, ο καλό. Για το τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. Ένα φάουλ σε καλό σημείο για την ομάδα του Παραλιμνίου με τον Βαλιάνο. Σχεδόν όλη η ένωση στα καρέ του Νέγκρη, όλη η δόξα πίσω. Βαλιάνος απευθείας εύκολα ο Νέγκρη. Πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα με τον Βαλιάνο. Μπάουμαν. Κοσμά. Τρέχει ο Φοφανά για να πιέσει. Μπάλα έχει βγει εκτός, δεν θα την προλάβει ο Καρλίτος. Η είσοδος του οποίου τον φέρνει στη δεξιά πλευρά στην μεσαία γραμμή για την Δόξα και έχει πάει αριστερά ο Γκαουσού Φοφανά. Στην σημείο βγήκε εκτός ο Στέλιος Δημητρίου. Μπάουμαν.
Κρατάει ο Ολλανδός. Η κάθετη, το γύρισμα, ευκαιρία με τον Ντίξον. Μεγάλη φάση. Πάρα πολύ μεγάλη φάση. Κόρνερ είναι τελικά. Εδώ η Ένωση κάνει σημαντική κλασική ευκαιρία για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 77. Κοιτάξτε εδώ, η κάθετη που βγαίνει από τον Μπάουμαν, το γύρισμα, έρχεται ο Ντίξον, έχει βρει σε παίκτη της δόξας, να δούμε ποιος είναι αυτός που ήταν μπροστά από τον Ντίξον. Ο Λεωνάρντο, ο Λεάνδρο διορθώνω, και κόρνερ για την ομάδα του Παναλληνίου. Πολύ μεγάλη φάση, κόρνερ που εκτελείται το να διώξουν οι γηπεδούχοι με τον Λεωνάρντο. Εκεί που είναι... Μόνο Νέγκρι, πάει μπάλα. Δεν θα μαζέψει χωρίς πρόβλημα. Σπουδαία ευκαιρία για το Παραλίμνη, ένα λεπτό νωρίτερα για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια. Με τον Κρις Ντίξον, Φοφανά, οι δύο Κοσμά. Φάουλ που είναι για την ομάδα της Δόξας. Ψάχνουμε μπάλα τώρα, βρέθηκε με τον Λεωνάρντο. Παιχνίδι που θα επαναρχίσει αυτό το φάουλ με τον Εντμάρ. Να δίνει τώρα συνέχεια, ψάχνοντας τον καλό στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Βγαίνει με δύναμη ο Βαλιάνος. Τρέχει μπροστά η Ένωση με αρκετούς ποδοσφαιριστές της. Προσπαθούν να γυρίσουν και τις Δόξας. Ντίξον. Μέσα στην περιοχή, θέλει τώρα βοήθεια ο Κρις Ντίξον, έπεσαν δύο πάνω του της Δόξας, ο Παουλίνιο και ο Γκαράι, και αναγκαζεται να γυρίσει αρκετά πιο πίσω για τον Αδάμο Πιερέτη. Μπασόφ, Ντίξον. Η Ένωση είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένη να πιέσει και να ρισκάρει σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Είναι η σειρά τώρα της Δόξας να προσπαθήσει να βγει στην αντεπίθεση με τον Καλό που είναι... Ξεκούραστος, ψάχνει να βρει τον Γουίλσον, πάλι σε πάρα πολύ καλό σημείο από τον Σίλβα στον Γουίλσον, διαμαρτύρονται της Ένωσης, θα το δούμε στο replay, όπως και να έχει το φάουλ αυτό, μία ανάσα από την περιοχή, είναι στα μέτρα του Ρικάρντο Φερνάντες με τον σπεσιαλίστα της Δόξας και αρχηγό της ομάδας σε τέτοιες περιπτώσεις, να έχει ήδη πιάσει την μπάλα, να το δούμε. Πέφτει ο Γουίλσον, εδώ ίσως φανεί κάτι περισσότερο γιατί το προηγούμενο replay δεν έχουμε άποψη. Αυτή είναι η φάση, θα σφυρίξει φάουλ ο κύριος Αθανασίου, ο Νικόλας Αθανασίου, και ο Φερνάντες έχει αγκαλιάσει την μπάλα για να την στήσει στο σημείο και να ψάξει ένα δεύτερο γκολ για την ομάδα του. Φερνάντες, θα μετρήσει λίγα μέτρα. Φόρα, ο Αμπάρης ξέρει ότι θα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Περί τον από την άπαντες από πλευράς Ένωσης μέσα στην εστία, μέσα στην μεγάλη περιοχή τους. Τρία βήματα φόρα. Φερνάντες, ψάχνει το 2-0. Τρομερό γκολ από τον Ρικάρντο Φερνάντες. Αυτά τα φάουλ είναι σαν απέναντι για τον κάπτεν της Δόξας και είναι αυτό το γκολ που πιθανότατα θα δώσει μια σπουδαία νίκη για την ομάδα της Κατοκοπιάς. Ο Φερνάντες σε εκείνο το σημείο δεν συγχωρεί και αν ποτέ έχει χάσει εκτέλεση φάουλ θα είναι μάλλον από μεγάλη απόκριση τραματοφύλακα. Ένα εκπληκτικό φάουλ, μια εκπληκτική εκτέλεση από τον Ρικάρντο Φερνάντες. Δόξα, Ένωση Νέων Παναλιμνίου, 2-0 στο 80. Πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για την ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου. Τρομερή εκτέλεση, το υποψιαζόμαστε, αλλά εδώ μιλάμε για πραγματικό κεραγνό. Ανήμπορο Σαμπάρης, 2-0. Χάρμα η δέστα αυτά τα φαουλάρι του Ρικάρντο Φερνάντες. Ακριβώς. Είναι πιο σίγουρο ότι βάζει γκολ αυτά. Φάουλ παρά από τα πέναλτι ο Φερνάντες. Είναι γνωστό, είναι σπεσιαλίστας. Ό,τι για να πούμε περισσότερο, νομίζω γράφουμε πάνω στο ωραίο τέρμα που πέτυχε ο Ρικάρντο Φερνάντες. Μας έχει συνηθίσει. Πάντως να πούμε πως
Να δούμε εδώ την προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Υπάρχει σηκωμένο σημαίνει του βοηθού, οπότε είναι ως μηγενόμενη φάση. Να το δούμε στο replay, διαμαρτύρεται το Μασό. Μια άρη για να δούμε. Υπάρχει αλλαγή. Ο Ντίξον αποχώρησε, ενώ βλέπαμε ξανά και ξανά τον γκολ του Φερνάντες. Μπήκε ο Βασίλης Παπαδόπουλος, είναι επιθετικός ο νεαρός παίκτης της Ένωσης. Είναι και αυτό το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία σήμερα. Ουσιαστικά πάλι παίζει με τρεις ο Νίκος Καραγιώτης. Αυτή είναι η φάση νωρίτερα με το επιθετικό φάουλ του Κωνσταντίν Βασό. Η Δόξα έχει πάρει πλέον προβάδισμα δύο τερμάτων και είναι πολύ δύσκολα τα δεδομένα για την Ένωση που φλερτάρει με ένα τέταρτο συνεχόμενο ανεπιτυχές αποτέλεσμα, με ένα τέταρτη ήττα συνεχόμενη, και αυτό θα είναι πρόβλημα για την ομάδα του Παραλιμνίου. Προβολή από τον Παουλίνιο. Αν διαχειριστεί σωστά αυτό το δεκάλεπτο και κάτι, 8 μήνυμου ένα τρίλεπτο καθυστερήσεων που απομένει, η Δόξα θα πανηγυρίσει τη δεύτερη φετινή της νίκη στο πρωτάθλημα και αυτή στο Μακάριο μετά από το τρίποντο κόντρα στον Άρη. Καλό. Ωραία για τον Φοφανά. Θα μιλάει η μπάλα, ο Σίλβα διώχνει. Θέλουν να τρέξουν οι του Παραλιμνίου με τον Βούξεβιτς, ο Φοφανά. Προσπάθησε να βγάλει, να κόψει τον Μαυροβούνιο χωρίς να τα καταφέρει. Λεωνάρντο, αρκετή δουλειά από τα δύο στόπερ της Δόξας, όποτε χρειάστηκε τουλάχιστον στο παιχνίδι σήμερα, Λεάνδρο και Λεωνάρντο. Αλλά σίγουρα στα highlight του παιχνιδιού την παράσταση κλέβει το εκπληκτικό γκολ του Ρικάρντο Φερνάντες, η εκτέλεση φάουλ από τον κάπτεν της Δόξας, ο οποίος έχει πάλι την μπάλα στην κατοχή του για τον Παουλίνιο. Καλό. Παουλίνιο. Φερνάντες. Αρχή φάουλ από τον Μπάουμαν. Δόξα που όπως όλα δείχνουν επιστρέφει στα νικηφόρα αποτελέσματα μετά την ισοπαλία 2-2 την προηγούμενη εβδομάδα στο Τάσος Μάρκου κόντρα στην Αγία Νάπα. Έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα. Στην συνέχεια ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι στο Τσίριο με τον Απόλλωνα. Να δούμε εδώ αυτό το φάουλ και να πάμε στον Άρη στη συνέχεια. Να φάουλ με τον Φερνάντες. 17-14 τα φάουλ. Βλέπετε και το σχετικό στατιστικό. Φερνάντες, με πολύ φάλτσο, κεφαλιά, η μπάλα δεν έχει απομακρυνθεί, τώρα γίνεται προσπάθεια, ο Φοφανά γίνεται κατοχός της. Φοφανά. Λόπες. Μαλλιά, δεν υπάρχει συμπαίκτης του εκεί, τώρα πάει ο Φερνάντες, πάει και ο Βίλσον. Καλό, πλάγιο είναι για την Ένωση. Νιάρη. Υπήρχε ένα όμορφο στιγμιότυπο νωρίτερα στο φάουλ που είχε κερδίσει η Δόξα. Ήθελαν και τόσο Λεάνδρο όσο και Λεωνάρντο να προηγηθούν για να σκοράρουν. Και δεν του άφησε ο κ. Χατζηλούκας. Με τον βοηθό του Μαρθέου Βιέ να φωνάζουν και οι δύο να μείνει ο ένα από του δύο αμυντικού πίσω στην άμυνα. Άλλωστε κερδίζει η ομάδα τη Κατοκοπιά με δύο τέρματα. Έτσι δεν είναι ανάγκη να πάνε και να παίξουν με την τύχη του. Ναι, ναι, ναι. Να αφήσουν εκτεθειμένη. Είναι αυτό που είπα νωρίτερα, ότι χρειάζεται καλή διαχείριση για το τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα έτσι ώστε να κλειδώσει αυτή η νίκη. Η Δόξα ούτε σε άλλο είναι κοντά, αλλά να περιμένουμε και το τυπικό. Η Δόξα που τα επόμενα δύο παιχνίδια παίζει με ομάδες της Λεμεσού, με Απόλλωνα εκτός και με ΑΕΛ εντός στις επόμενες δύο αγωνιστικές, δηλαδή στην ένατη και την δέκατη στροφή. Υπάρχει πέναλτι, ναι, πέναλτι υπάρχει. Θα το δώσει ο Νικόλας Αθανασίου, πέναλτι με μαρκάρισμα πάνω στον Βούξεβιτς και η Ένωση έχει την ευκαιρία να μειώσει στο παιχνίδι σε 2-1, να την ξαναδούμε τη φάση, το μαρκάρισμα από τον Εντμάρ, ο οποίος αυστηρή, έχω εντύπωση, απόφαση, να το ξαναδούμε και από άλλη κάμερα, αν φαίνεται. Υπάρχει ένα φάουλ εκτός περιοχής, στη συνέχεια όμως κερδίζει την μονομαχία ο Βούξεβιτς
Έχει μάλλον εύκολα Μαυροβούνιος, όπως και να έχει. Ο διαιτητής ήταν κοντά, δείχνει το σημείο του πέναλτι και ο Βούντιμπιρ έχει την ευκαιρία να μειώσει σε 2-1 και να δώσει ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Μάριο Βούντιμπιρ απέναντι από τον Έγκρι. Εκτελεί ο Κροάτης από Τούλο Νέγκρι. Η φάση που συνεχίζεται με τον Βούξεβιτς 2-1. Τώρα σκοράρει η ομάδα του Παραλιμνίου. Με τον Νέγκρι να διαμαρτύρεται. Έχουμε πάει να προκύψουν και επεισόδια τώρα εδώ με Νέγκρι και Βούντιμιρ. Με τον αρχηγό της Ένωσης και τον πορτιέρο της Δόξας. Χρειάζεται ηρεμία τώρα. Για την φάση εδώ υπάρχουν πολλά παράπονα από πλευρά Δόξας, φωνάζουν για offside αν κατάλαβα καλά, έτσι Άρη. Ναι, για το σημείο που βρισκόταν ο σκόρερος, ο Μαγκρίσιμο Βούξελς. Λοιπόν, ο Νέγκρι... Όχι, δεν υπάρχει κάτι, δεν νομίζω ότι υπάρχει οτιδήποτε. Πάλι εδώ η απόκρουση από τον Νέγκρι και στη συνέχεια για αυτή μικρή ολιγορία ο Νέγκρι φωνάζει και στους συμπαίκτες του κιόλας, διαμαρτύρεται και στον βοηθό, αλλά εδώ θα μπορούσε ενδεχομένως να αποφευχθεί τον γκολ για την Δόξα αν ακολουθούσε κάποιος από κοντά τον Βούξεβιτς. Ο Νέγκρι έκανε ό,τι μπορούσε, αν ο τελευταίος που φέρνει αν μη τι άλλο ευθύνη σε τέτοιου είδους φάσεις. Θα έχουμε και άλλη αλλαγή για την Δόξα. Ναι. Ετοιμάζεται ο Ακουέτε να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα γίνει αυτή η κίνηση. Ρικάρντο Φερνάντες θα φύγει από το παιχνίδι. Ναι, ο Ενινφούλ, ναι, ο Ενινφούλ θα μπει στο παιχνίδι. Στη θέση του Φερνάντες. Και θα βγει ο Φερνάντες. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Τι λένε οι δύο τεχνικοί, Άρη? Εντάξει, υπάρχουν πολλά νεύρα και στους δύο πάγκους μετά τον γκολ της Ένωσης Αλκή και μετά το πέναλτι, το οποίο δεν παρατηρήθηκαν έντονα οι γηπεδούχοι. Ο κ. Καραγεωργίου αυτή την ώρα θέλει από τους παίκτες του να ανέβει ακόμα ψηλότερα η Ένωση, με την αντίπαλη ομάδα, με τη Δόξα, να θέλει να κάνει, να κρατήσει μπάλες ώστε να εξαλειφθεί ο χρόνος που απομένει και να κερδίσει η Δόξα. Αυτά για τους δύο πάγκους που βρίσκονται σχεδόν όλοι μπροστά από τους δύο πάγκους. Νομίζω πως υπάρχει αρκετή νευρικότητα μετά το τρίτο γκολ της αναμέτρησης. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει ένα φάουλ του Λοΐζου Κοσμά πάνω στον Φερνάντες. Υπήρχαν διαμαρτυρίες για κάρτα γιατί έχει κάρτα ο Κοσμά. Ο διαιτητής έδειξε απλά το φάουλ. Να δούμε εδώ τη φάση. Περάσει. Ο Φερνάντες θα κάνει την προβολή ο Κοσμά. Φάουλ υπάρχει βέβαια. Ένα φάουλ από πλάγια θέση και πάμε για την, αλλάζει την αλλαγή. Την... Άρα θα βγάλει τον Λόπες, έτσι. Ναι. Λοιπόν, θα βγάλει τον Λόπες τελικά και όχι τον Ρικάρντο Φερνάντες αφού προκύπτει κάποιο πρόβλημα και θα περάσει μέσα ο Ενινφούλ για την ομάδα της Δόξας. Δεύτερη αλλαγή. Φερνάντες κεφαλιά. Σίλβα έδιωξε. Επιμένουν οι της Δόξας με τον Σίλβα. Ο Βίλσον ένα σουτ πάρα πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό από τον Βίλσον. Η μπάλα σε πλάγι out κιόλα, ούτε καν out. Έλα, πάμε, ρε! Μένουν ακόμα κάποια δευτερόλεπτα για να συμπληρώσουμε τα 90 και στη συνέχεια θα δούμε ποιος είναι ο επιπλέον χρόνος. 2-1 το παιχνίδι πλέον. Όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Η εικόνα του αγώνα που έβγαζε για ένα ενδιαφέρον δεύτερο 45 λεπτά, αλλά όντως είναι πολύ καλύτερο το θέαμα και με 3 γκολ βέβαια. Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις, ο χρόνος ο επιπλέον. Βλέπετε και τον τέταρτο, τον κύριο Ζαφύρη. Τρίτη αλλαγή για την Δόξα σε λίγο, Άλεξ Κωνσταντίνο έχει πάρει θέση δίπλα στον τέταρτο διαιτητή. Ο Φοφανά θα βγει όπως μας ενημερώνει ο Άρης Κυριάκου. Διαμαρτυρίες τώρα τι από τον Νίκο Καραγεωργίου. Άρη, αμέσως ενημέρωση θέλουμε. Φωνές για τις αμφάσεις του διαιτητή, για την καθυστέρηση, για τον χρόνο, για την καθυστέρηση, ναι, φωνάζει για όλα.
ο κ. Καραγεωργίου, και είχε πολλά παράπονα από τον κ. Αθανασίου. Ναι. Και σε αυτόν απευθύνθηκε και γενικά και κάποιε παρατηρήσει του διαιτή καθ' όλη τη διάρκεια τη αναμέτρηση. Μάλιστα. Λοιπόν, το τρίλεπτο των καθυστερήσεων μετρά ήδη αντίστροφα. Είμαστε στο πρώτο λεπτό, το συμπληρώνουμε το πρώτο λεπτό. Στο Βασάκι παραμένει στο 90 το 0-1 υπέρ της ΑΕΚ, 0-1 προηγείται κόντρα στον Εθνικό, 0-1 προηγείται ο Άρης απέναντι στην ΑΕΛ στο Τσίριο. Εδώ στο Μακάριο 2-1 η Δόξα κόντρα στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στο δεύτερο μέρος. Έτσι όπως κύλησε η αναμέτρηση. Φερνάντες, Σίλβα, μπάλα που πάει στον Άλεξ Κωνσταντίνου, με πιο φρέσκο στο παιχνίδι, φάουλ σφυρίζει ο ρέφερι. 1,5 λεπτό ακόμα να ο Κωνσταντίνου. Φάουλ που εκτελείται με πολύ δύναμη κεφαλιά, πρώτη από τον Λεωνάρντο. Όλα ή όλα για την ένωση για τον γκολ της σοφάρισης πλέον σε χρόνους καθυστερήσεων. Βούξεβιτς. Φάουλ πάνω στον Καλό αυτή τη φορά. Θα το κάνει ο Βούξεβιτς. Δόξα θα κερδίσει ακόμα περισσότερα δευτερόλεπτα. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει ο Εντμάρ. Πάμε για το τρίτο και τελευταίο λεπτό. Να συμπληρώσουμε το τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ίσως παιχτεί κάτι επιπλέον λόγω και της αλλαγής που έκανε η Δόξα. Φερνάντες. Παουλίνιο. Λίγος κόσμος που υπάρχει στο Μακάριο παρακολουθεί όρθιο στην εξέλιξη με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αμπάρης, το δυνατό βολέ. Φωνάζουν οι της Δόξας ότι έλεξε το παιχνίδι. Γουίλσον είναι κάτω από μαρκάρισμα του Σίλβα. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ. Και σφυρίζει τώρα ο Νικόλας Αθανασίου. Σπουδαία νίκη για την Δόξα. 2-1 απέναντι στην Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Σε ένα παιχνίδι με μεγάλο βαθμολογικό ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Είναι οι γηπεδούχοι αυτοί οι οποίοι καταφέρουν τελικά να πανηγυρίσουν τη νίκη σε ένα παιχνίδι όπου τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο 45 λεπτό. Όταν και σημειώθηκαν και